στο ίδιο έργο θεατές για άλλη μια φορά. Για άλλη μια φορά πρέπει να μαζευτούμε, να διαμαρτυρηθούμε, να βγάλουμε έξω την αγανάκτησή μας, και δεν είναι η πρώτη φορά. Και φοβάμαι ότι αν ήδη δεν το συνειδητοποιήσουμε, δεν θα είναι και η τελευταία. Κάνουμε συγκέντρωση για να πάρουμε ένα ΤΕΙ. Μετά από λίγο καιρό κάνουμε συγκέντρωση για να μην μας το πάρουν πίσω. Ιδρύεται η ΑΣΤΕΑΝ στον Άγιο Νικόλαο, με κόπο. Κάνουμε συγκεντρώσεις για να μην την πάρουν πίσω ή για να μην την κάνουν τροχόσπιτο, να πηγαίνουν την έδρα από τη μια πόλη στην άλλη, όπως αποπειράθηκαν στο προηγούμενο διάστημα. Και να μην απαριθμίσω για το τι πρέπει να παλεύουμε και οι λαστιώτες και οι αγιονικολιώτες, ειδικά αφού έχουμε το σημερινό θέμα, για να μπορέσουμε όχι τίποτα άλλο, αλλά να είμαστε ισότιμοι απέναντι στους άλλους πολίτες και της Κρήτης και της Ελλάδας. Εδώ πια αισθανόμαστε ότι είμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Γιατί? Γιατί στα καλά δεν έχουμε μερίδιο, στα κακά έχουμε παραπάνω από ό,τι μας αναλογεί. Κάποιοι άρρωστοι εγκέφαλοι, βλέποντας τα πεντάστερα ξενοδοχεία, τα οποία λειτουργούν 5-6 μήνες το χρόνο, και αυτά και οι ιδιοκτήτες ξέρουν, αλλά και οι εργαζόμενοι με την κόπο, νομίζουν ότι όλοι είμαστε συγγενείς σε ήχηδων που έρχονται να κάνουν εδώ διακοπές. Νομίζουν ότι στον Ομόνα Σιθίου, στον Άγιο Νικόλαο, δεν υπάρχουν άνεργοι, δεν υπάρχουν εργαζόμενοι που δουλεύουν 4 μήνες το χρόνο, δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν να πληρώσουν το ρεύμα. Νομίζουν ότι όλοι είμαστε μεγαλοκτήμονες, γεωκτήμονες, και ότι όλοι έχουμε στο τσεπάκι μας τα εκατομμύρια που μπορεί να αξίζει ένα κομμάτι γης που έχει αξία. Δεν είναι όμως αυτή η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι πολύ σκληρότερη, και δυστυχώς καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να το καταλάβει ή κάνει πως δεν το καταλαβαίνει. Είναι κάθε φορά ό,τι βολεύει τον καθένα. Θεωρώ ότι η σημερινή διαμαρτυρία είναι προς τιμή και του Δημοτικού Συμβουλίου και όλων όσων συμμετέχουν, και δεν θα πρέπει να μείνει στα λόγια, ούτε στη σημερινή συγκέντρωση μόνο. Θεωρώ ότι οι άρρωστοι εγκέφαλοι που σκέφτηκαν όλα αυτά που μας διάβασε πριν και ο Δήμαρχος, θα πρέπει να τα πάρουν πίσω, γιατί η σωστή διακυβέρνηση είναι αυτή που αναγνωρίζει τα λάθη της, όχι αυτή που επιμένει στα λάθη της. Σας ευχαριστώ. Να θυμίσουμε πάλι το κομμάτι των υπογραφών. Ο κ. Χατζηδάκης, βλέπω, υπογράφει τώρα εδώ κοντά, πριν φύγετε από την συγκέντρωση αυτή, η οποία ολοκληρώνεται με μία μικρή αποτίμηση, παρέμβαση που θέλει να κάνει ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, ο κ. Αντώνης Ζερβός.